Για χαρά, podcast αρισπή εδώ, ξανά, από το φίλαθλο προς το φίλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά, η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τις φίλες και τους φίλους του Ολυμπιακού, που αγαπάμε αγνά την ομάδα και που το απαράμιλο πάθος μας φέρνει εδώ καθημερινώς άφιλο κερδός, για να κριτικάρουμε, να σχολιάζουμε, να αναλύουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το καλό της ομάδας, άρα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, αλλά και σε λογικά πλαίσια, δηλαδή δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, δεν προσβάλλουμε, δεν προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από μια οθόνη τώρα, διότι αυτό είναι άναδρο, κοτίστικο, άρα προφανώς εδώ πέρα δεν περνάει. Και το μοτίβο γενικά της εκπομπής το γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς. Τους χαιρετίζω όλες και όλοι εδώ θαμώνες, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι. Πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και σε αυτό εδώ το δεύτερο όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές ή αναλυτικές, όπως αυτή εδώ καλή ώρα, οι πλούσιες πάντα, είτε έχουμε δράση είτε όχι, ούτε αργίες υπολογίζουμε ούτε τίποτα, πάντα δίνουμε το παρόν, και στο τρίτο κανάλι εννοείται, αλλά και στο πρώτο, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια. Και σε αυτά που λέω στα δύο κανάλια είχαμε σήμερα εκπομπές με ενδιαφέρουσες απόψεις και ας είναι λίγο πιο σύντομες, έτσι, από κάτω ακριβώς στην περιγραφή αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρβιτσωμένο βλέπετε τους συνδέσμους τους δύο για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις και έτσι να στηρίξετε και εκεί. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, πριν μπούμε στο ψητό, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος για την νίκη της απέναντι στη Φινλανδία, στο Καραϊσκάκι εντός έδρας, ένα άνετο θα έλεγα 3-0 όπως έπρεπε, απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος εντάξει μεταξύ μας τώρα είναι κατώτερου επίπεδου, με όλο το σεβασμό. Ποδοσφαιρικός μιλάω. Ναι, μας συγκρίνεις τώρα και τα πρωταθλήματα, άστα. Πάντως αυτή η ομάδα δείχνει να έχει δυνατότητες, έχει και καλύτερο προπονητή. Το είπε εξάλλου και ο Ιωαννίδης, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Σου λέει αυτός ο προπονητής είναι αξιόλογος, έχει όραμα κτλ. Τώρα το αν έριξε εκεί μπηχτή στον προπονητή που έχει στην ομάδα του, αυτό είναι άλλο καπέλο, δεν το ξέρουμε. Εξάλλου αυτά είναι δικά τους. Στα δικά μας εμείς, δηλαδή, στο Μασούρα, ο οποίος εδώ και τόσο καιρό δεν τραυματιζόταν με τίποτα. Έλα όμως που δυστυχώς ατύχησε σε προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος και τώρα θα τον εξετάσουν εκεί οι γιατροί της ΕΠΟ. Στον προσαγωγό είναι το πρόβλημα. Άρα λογικά θα μείνει εκτός κάνα 15ήμερο, 20ήμερο, κάπου εκεί, στη χειρότερη, λέμε τώρα. Ναι, αλλά αυτό θα σημάνει ότι θα χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά ίσως και το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη, απέναντι στη Λιόν, εκτός έδρας. Που γενικά εμείς ως φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού αυτά κοιτάμε τα δύσκολα. Δηλαδή ξαναλέω 26 του μηνός με τη Λιόν εκτός. Μετά 3 Οκτωβρίου με Μπράγκα εντός. Μετά 24 Οκτωβρίου Μάλμε εκτός. 7 Νοεμβρίου Rangers εντός. 28 Νοεμβρίου Στεάουα Βουκουρεστίου εκτός. 12 Δεκεμβρίου Τβέντε εντός. 23 Γενάρη του 25 Πόρτο εκτός. Και τέλος 30 Ιανουαρίου Καραμπάγκ εντός. Αλλά πριν από αυτά έχουμε φυσικά για παράδειγμα τον Άρη εκτός. Όπου πέρυσι έτσι στο Κλάνθης Βικελίδης, στα playoffs θυμάμαι, με Μεντιλίμπαρ στον πάγκο είχαμε αποτύχει. Τα είχαμε πάει κτρά βέβαια. Ανεβήκαμε εκεί πάνω καπάκι. Μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό, σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα όμως θα έχουμε παίξει με Πανετολικό, αλλά λογικά θα πάμε να τα δώσουμε όλα για το διπλό. Γενικά πάντως θέλω να πω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Κυρίως. Δηλαδή σε τι? Στο να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Και αυτά τα λάθη να μην κοστίσουν.
Για παράδειγμα στην άμυνα λέμε, ή και στην επίθεση, χασογκολίαση που λέμε. Και το λέω αυτό διότι η παρουσία του Μασούρα μέχρι στιγμής ήταν σημαντική αρκετά, ε! Και αυτό διότι αν το καλοσκεφτείς, όποτε έμπαινε μέσα, πετούσαμε γκολ. Είτε δημιουργούσε, γενικά είναι δουλευταράς, αλλή μόνο. Γνωστό είναι αυτό. Πάντως βλέπεις, φέτος μέχρι στιγμής σου χτύπησε ο Γκαρθία, λόγω κακής κατάστασης, ανετοιμότητας, έτσι. Και ο Στάμενιτς αδικαιολόγητος και ο Καμπί άτυχος με το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Και τώρα ο Μασούρας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό φωνάζει ο κόσμος εδώ και τόσο καιρό, ότι μεγάλες ομάδες, συνήθως, το τονίζω, συνήθως, έχουν συνολικά 27 με 28 παίχτες. Και όχι 24 που ήθελες εσύ ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και πάλι, θα μου πεις από την άλλη, ότι έχεις και τα μικρά, τα οποία τα υπολογίζεις. Ξέρω εγώ τώρα για παράδειγμα, ο Σεφεδρικός στον πάγκο αντί του Μασούρα θα είναι ο Παπακανέλος. Αφού δεν ξέρουμε από τώρα το αν και κατά πόσο θα είναι έτοιμοι ο Γουίλιαν αλλά και ο Ολιβέιρα. Οι οποίοι μαζί με το Ρέτσο, ο οποίος κάνει και αυτός αποθεραπεία, άλλος τραυματίας, δεν πήγανε προπόνηση Κυριακή. Δευτέρα όμως θα πάνε με το καλό. Ενώ οι υπόλοιποι, Τρίτη. Τριήμερο ρεπό οι μάγκες, βέβαια. Για ξεκούραση κάθετος κούραση. Βέβαια, αυτοί ταξιδεύουνε, πετάγονται μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, καταλαβές. Κάνα Ντουμπάι, καλοπέραση. Με την κόμενα, εφόσον δεν είναι παντρεμένοι, καταλαβές. Τι να πεις, πάντως τώρα που λέω για ταξίδια, ο Στάμενιτς είναι αυτός που θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο από τους υπολείπους, διότι έχει πάει Αμερική και όχι Νέα Υόρκη, που είναι πες 10-11 ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, απευθείας πτήση, αλλά προς τη Δύση, Άρα μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, εξάλλου δεν τον υπολογίζαμε μέχρι στιγμής, δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, ο παίχτης, δυστυχώς, αλλά και αυτός όπως όλοι γενικά θα κριθούν στη συνέχεια και στα πιο δύσκολα και γενικά προς το τέλος τη σεζόν. Ελπίζουμε πάντως πραγματικά να μην χρειαστούμε πολλές κινήσεις το Γενάρη. Όπως πέρυσι, βέβαια. Καλό αυτό δεν είναι και ας πέτυχε πέρυσι αυτό το πλάνο. Τέλος πάντων, πες το και έτσι. Μας βγήκε εντάξει, προχωράμε. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα πλέον. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Και δεν μιλάω τώρα για τη δεύτερη θέση αντί για την τρίτη στο πρωτάθλημα, ούτε το να φτάσω τελικό κυπέλου. Τίποτα. Θέλω κατάκτηση και πρωταθλήματος και κυπέλου. Αλλά και να πάω ψηλά στην Ευρώπη. Βέβαια, όλες οι φίλες και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το βλέπουν έτσι. Είναι και μερικοί που είναι ευχαριστημένοι με 16, με δεύτερη θέση και το καθεξής. Γενικά, οι απόψεις διείστανται. Με 2 γιώτα. Τέλος πάντων, από ό,τι έμαθα τον Ακτούρκογλου, τον Τούρκο, το εξτρέμ εκείνο, τον κυνηγήσανε, ενώ ο διοίκης του Ολυμπιακού προσπάθησε να τον αποκτήσει, όπως έκανε με Ζωάο Μάριο, αλλά δυστυχώς ο παίχτης αρνήθηκε να έρθει, ζητούσε και πολλά. Και τελικά κατέληξαν σε Γουίλιαν και Ολιβέιρα, που τώρα γενικά που λένε ότι δεν κοιτάμε τίποτα, καλό θα ήταν οι κεραίες να είναι σηκωμένες. Και αυτό διότι μπορεί να σου τύχει κανένα φουγνιέ του ποδοσφαίρου, δηλαδή παιχταράς που να θέλει να έρθει, να συμφέρει δηλαδή να τον εφέρεις, και ας μείνει εκτός λίστας ευρωπαϊκής, χαλάλι. Ναι, το ξέρω, καλό δεν είναι αυτό, αλλά και πάλι, προσθέτεις ποιότητα και βάθος στο υλικό σου, το έμψυχο, εντάξει. Πού είναι το κακό δηλαδή. Να πω επίσης ότι είναι μαγιά του Γουίλιαν, ο οποίος έφερε τρεις γυμναστές που τους είχε ανέκαθεν, αντί να πει εντάξει Ελλάδα πάω σιγά, δεν μιετεγά. Τι να κάθουν να τους πληρώνω κιόλας. Άσε. Ας πάω και ότι προπονήσεις κάνω εκεί, στο Ρέντι. Τίποτα. Τους έφερε αντιθέτως, τους έχει από κοντά. Τον έχουν και εκείνοι, Μια χαρά τους πληρώνει. Και αυτό είναι στα υπέρ του, είναι φοβερός επαγγελματίας. Γι' αυτό εξάλλου και είπε τα καλύτερα ο Μάρκο Σίλβα, έτσι. Ο οποίος Μάρκο Σίλβα, ξέρουμε, είναι προπονηταράς. Θυμάμαι, είχαμε κάνει ζημιές σε αντιπάλους μας εντός Ελλάδος. Παίζαμε μπάλα. Αυτό γουστάρω να βλέπω. Αυτό θέλω να ξαναδώ και φέτος προσωπικά. Ποιο? Το να ρίχνω τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες σε αντιπάλους εδώ εντός Ελλάδος. Ξαναλέω, δηλαδή. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Όπως έκανα επί Μαρτίνς. Όπως έκανα με τον Μάρκο Σίλβα που κέρδιζα σχετικά εύκολα. Όπως έκανα στην πρώτη θητεία του Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Και ξέρω τον αγώνα όπου ο Λαϊτάν, είπαμε έτσι, είχε θέμα, σωριάστηκε στο έδαφος. Μου έχει μείνει αξέχαστο. Τέλος πάντων, είναι καλά το παιδί. Που λες ο Ραντζέλοβιτς ακόμα να φύγει, το παλεύει η διοίκηση,
ο Αποέλ τον θέλει, μπας και τον κάνει συμπαίκτη του Ελ Αραμπί, διότι δεν πάει καλά αυτή η ομάδα, δεν τρέχει κανείς, μόνο ο Αραμπί τρέχει, φαντάσου. 38 ετών. Έλα όμως που η Κύπρη, εκεί η διοίκηση της ομάδας αυτής, έχει λέει άλλους 3 παίκτες που προηγούνται λέει. Τους προτιμούν, άστα να πάνε, τον έχουν πάρει χαμπάρι. Ότι δηλαδή από μυαλά άστα να πάνε. Βέβαια, δυνατότητες έχει, μπουκα έχει, ταχύτητα έχει, κατάλαβες. Αλλά πήγε χαμένος, τι να ράνουμε, προχωράμε. Να πω δηλαδή ένα μπράβο στον Καρβαλιάλ ξανά, εκτός από το ότι επέλεξε Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα. Είχε πει στη δίκη του Ολυμπιακού, που αυτά δεν τα λένε δημοσιογράφοι, ότι εμένα κοιτάξτε μάγκες, ο Βέζο δεν μου κάνει, άμα τον φέρετε εδώ δεν θα κουμπίσει. Και τελικά βγήκε αληθινός. Βέβαια, συμπατριώτης του είναι, δεν τον ξέρει λες. Και εγώ σου λέω, εφόσον τον διώξουνε από προπονητή εκεί που τον έχουνε στην Πράγκα, αυτό απίθανο δεν είναι, αφού από τώρα λέει κουράστηκα, φαντάσου, τότε για μένα για Αντικοβάσεβιτς είναι ότι πρέπει. Διότι κόβει το μάτι του, τι να λέμε τώρα. Έκαστο στο είδος του. Αν το μεταξύ ο Πέδρο Μαρτίνς δήλωσε ότι κάποια στιγμή θα πάει Αγγλία λέει. Εντάξει, είναι το όνειρό του. Όσο πάντως είναι στον Ολυμπιακό Καρεμπέ, ποτέ δεν ξέρεις για επιστροφή μελλοντικά, Το τονίζω, μελλοντικά. Τώρα έχουμε προπονητή, ο οποίος πέτυχε πέρυσι, λόγω του Ευρωπαϊκού, και αναμένουμε να δούμε την πορεία του από εδώ και πέρα. Επίσης, να πούμε και ένα μπράβο εκεί, στο Μαρινάκι, διότι κάτω στην Κύπρο πήγε, λέει, και μοίρασε κάτι δώρα, όχι άμεσα, έμεσα, σε ένα ίδρυμα εκεί, να πούμε, με κάτι παιδιά με αυτισμό. Εντάξει, δεν γίνεται και εσύ να έχεις τόσα λεφτά και να μην βοηθάς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση του, θα δίνα τα μισά, μη σου πω τα περισσότερα, Γι' αυτό όμως και δεν είμαι. Είδες πάντως που η Πόρτο το φυσάει και δεν κρυώνει, Όσον αφορά τον Κάρμο, ιτήθηκε 2-0 από τη Sporting Λισαβόνας. Άνετα, εύκολα, χάλια πάει και έχει θέματα στην άμυνα. Ορίστε. Αφού δεν τον πιστέψατε, καλά να πάθετε. Και τώρα που ξέρεις, εκεί στο League Phase του Europa μπορώ να σου κάνω και το διπλό. Γιατί όχι. Βέβαια από τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται και οι δύο ομάδες. Αυτό παίζει ρόλο, Το timing. Γενικά και στη ζωή. Α, και τώρα που λέω για ζωή, είδες ο Ρόντινεϊ. Διαφημίζει και την Ελλάδα. Σου λέω εδώ ζωάρα, χωριάτικη σαλάτα. Ιστορίες, αυτό είναι σημαντικό. Άρα λογικά θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Και το λέω αυτό, διότι η Μποταφόγκο τον κυνηγάει. Η ομάδα της Βραζιλίας, της χώρας του. Η οποία του δίνει πολύ καλύτερο συμβόλαιο σε σύγκριση με του Ολυμπιακού εδώ που παίρνει. Αλλά και πάλι ο παίκτης γουστάρει εδώ πέρα. Είδες τελικά στα γεράματα, ποδοσφαιρικά εννοώ, κατάφερε να έρθει η Ευρώπη για Ολυμπιακό, για χάρη του Ολυμπιακού. Και αυτό του βγήκε, μας βγήκε μια χαρά. Όσο αντέξει. Έχουμε κιόλας Κωστίνια Καβάτζα, για τον οποίο έσκασε 2,5 εκατομμύρια ο Μαρινάκης, από το ένα ταμείο στο άλλο. Βέβαια, για Βρουσάη πρόσεξε. Πήρε από το ταμείο της Ρίο Αβε 500 χιλιάρικα και τα έβαλε σε εκείνο του Ολυμπιακού. Σε αυτά γενικά είναι γάτος. Όπως και γάτος είναι ο Σισε, διότι και αυτός θέλει να παραμείνει Ελλάδα, ψάχνεται μπάς και τον πάρει η ελληνική ομάδα, ακόμη και στον Όφι πήγε, παρακάλεσε τίποτα. Δεν τον ικανοποίησαν οικονομικά από ό,τι έμαθα. Άντε να δούμε τι να πω. Μπάς και τον έχουμε αντίπαλο φέτος. Γενικά εμένα προσωπικά μου αρέσει να έχω καλούς αντιπάλους. Για να δίνει και αξία στη νίκη μου απέναντί τους. Μην ξεχάσω να πω επίσης ότι είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί δηλαδή, ο Ραμπιό. Θα μου πεις τώρα παίχτη, στη θέση αυτή έχουμε και παραέχουμε, εντάξει, είμαστε εκεί γεμάτοι. Στον άξονα δηλαδή. Αλλά το λέω ως παράδειγμα, υπάρχουν παίχτες ελεύθεροι εξαιρετικοί. Λοιπόν, να πω για το μπάσκετμπολ, ότι ο Φουγνιέ δοκίμασε σουβλάκι και έγραψε απλά με κεφαλαία γράμματα καταπληκτικό. Ναι, αλλά να πω κι εγώ, με ρέγουλα, Φουγνιέ, για να είσαι στο παρκέ όπως πρέπει. Εδώ δεν βλέπεις, ο Μιλουτίνοφ ας πούμε, μετά την Ολυμπιάδα, μου ήρθε με την μπάκα, βέβαια, μπυροκυλιά σου λέω, όπου να είναι θα σπάσουν τα νερά. Γι' αυτό Γκατζούλη, δούλεψέ τον, ναι. Να λιώσει, τον χρειαζόμαστε, διότι ο Μουσταφά ο Φολ, δυστυχώς μένει εκτός, τώρα στην αρχή της σεζόν. Α, και είδες τι είπε ο Λεσόρ στο Φουγνιέ, που τον ερώτησε για Κουρέα. Του λέει σιγά, τι μαλλιά έχεις, καμιά χέτη. Του στείλε εκεί ένα γλόμπο, σε φωτογραφία, σε εικόνα. Ένα μπαλέμαχο Αμερικανό, καλαθοσφαιριστή, από το NBA. Τέλος πάντων,
Το πήρε χαμπάρια ο Λεσόρ, σου λέει: ο Ολυμπιακός είδε την επιτυχία του Παναθηναϊκού πέρυσι στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ενισχύθηκε. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτός πάντως του χρόνου δεν παίζει Παναθηναϊκό. Αυτό προβλέπω. Όπως και προβλέπω ότι εφόσον δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του Πετρούσεφ, ο οποίος γκρινιάζει, του κακοφάνηκε, θύχτηκε από τότε που φέραμε Βεζένκοφ, κακού του κεφαλιού του, τι να κάνουμε, καλύτερό σου είναι. Και έχει και ελληνικό διαβατήριο, καταλαβες. Εντάξει, έχει δικαίωμα όμως opt-out από το συμβόλαιο για το 25, το καλοκαίρι για το NBA. Εφόσον τον στείλω εγώ τώρα ως δανεικό στο Σφαιρόπουλο, Ερυθρό Αστέρα, και πάει αυτός εκεί και πετάει, θα έχω θέμα, θα τον εχάσω. Άρα γι' αυτό πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και ύστερα βλέπουμε. Είδος όμως ο άτιμος σου λέει, πονάει το γονατό μου, ούτε καν στο φιλικό του πρίντεζι. Δεν έπαιξε, ντροπή. Τι να πεις όμως, αυτά τα κάνουν οι αθλητές, και ποδοσφαιριστές και ξέρω εγώ καλαθοσφαιριστές. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή στο walk-up δεν γίνεται παιδάκι μου εσύ, για μένα πάντα έτσι. Εννοείται, να παντρεύεσαι, έκανες αυτό που λέμε στην Αμερική elope, και μετά να μου βγάζεις φωτογραφίες από τη στιγμή που τις έκανες πρόταση. Εντάξει, αυτά τώρα μένουν ένα μεταξύ μας. Όλα στη φορά δηλαδή. Τι να πω, είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι. Αυτά τραβάμε τώρα τελευταία, έτσι. Με τα social media και αδιάκριτα πράγματα και βρίζω καθένας εξ αποστάσεως, ακόμη και πρώην πρόεδρε Αμερικής, τι μου λες. Κατάντια. Όπως και κατάντια είναι για το σεφ εκεί πέρα, τα έχω πει και θα το ξαναλέω συνέχεια. Το να είναι οι φίλες και οι φίλοι του Ολυμπιακού με τις βεντάλιες, λες και είναι είτε γριές στην εκκλησία, είτε Κινέζες, Ασιάτισες. Έτσι συμπαθέστατες, δεν το λέω ρατσιστικά, εννοείται, αντιθέτως έχω καλή άποψη κιόλας, από πρώτο χέρι, στοργικές, πιστές, δοτικές, ό,τι σου λέω. Βέβαια, τον Άρη άκου, ό,τι να είναι δεν λέω. Εξάλλου άνθρωποι είμαστε όλες και όλοι, αλλά είναι και καλό το να είσαι επαφή με διάφορες κουλτούρες, έτσι, Λατινική Αμερική, Ασιάτισες, όλα, τα βιώματα που λέμε. Αυτό πάντως με το σεφ πρέπει να σταματήσει, είτε θα χτίσουμε γήπεδο δικό μας, είτε θα κάνει κάτι η πολιτεία, η οποία πολιτεία κάνει μόκο μέχρι στιγμής, ντροπή της, αλλά εμείς δεν είμαστε σαν τον άλλο να απειλούμε και τέτοια και να βρίζουμε. Πρέπει οι Αγγελόπουλοι να είναι δημοκρατικοί στην Αμερική, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί και αυτοί έτσι κάνουν. Την ώρα που άλλος ο ακροδεξιός βρίζει. Βέβαια! Και αυτό το ρόλο εδώ τον έχει ο Τράκης. Πάμε σχόλια, εννοείται να πάμε, να ακουστείτε κι εσείς, να γίνει διαδραστική η φάση της εκπομπής και ξεκινάω από τον Αστέριο το Βασιλείου, ο οποίος λέει ότι με την Nottingham Forest τρώγαμε τα γκολ λόγω της άμυνάς μας, αλλά και του Τζολάκη, ο οποίος εκείνο το παιχνίδι ήταν, λέει, τρογονόμος. Αυτό ισχύει. Γενικά πάντως τον θεωρεί λίγο για τον Ολυμπιακό, για να πρωταγωνιστήσει. Τι να πούμε, πάντως στην Ευρώπη πέρυσι προς το τέλος τα πήγε μια χαρά. Ειδικά με Φενέρ, έτσι, καταπληκτικός εκεί. Εντάξει, θέλει και τύχη, και ρέντα. Όχι μόνο δουλειά, σκληρή, μετά. Red Lemon. Όπως είχαμε σταθερότητα επί Μαρτίνς, λέει, Πέδρο, έτσι να αποκτήσουμε ξανά. Και τώρα με Μεντιλίμπαρ. Και για μετά πάντως υπάρχει ο Μαρτίνς για επιστροφή. Βεβαίως, το λέω και εγώ. Υπάρχει βέβαια και ο Σιλαϊδόπουλος, έτσι. Ο οποίος είναι εξαιρετικός, ξέρω, δεν είναι εμπορικό το όνομά του. Πιασάρικο κι αυτά. Αλλά κάνει καλή δουλειά. Και αυτά τα έλεγα και όταν ήταν Παναθηναϊκό, στους μικρούς έκανε καλή δουλειά. Μην κοιτάς το 1-4 που έφαγε, εντάξει. Δεν είχε υλικό καλό παίχτες, ο Αραμπί εκεί με το Μασούρα και το Χασάν του κάνανε δουλειά. Μετά, Στέλλα Στυλιανή. Ο Μακίσεκ είναι μια χαρά παίχτης, βεβαίως και είναι, και δεν το λέμε τώρα επειδή παίξει καλά με τη Μακάμπη. Μάχεται, προσπαθεί, Και δεν γκρινιάζει ο άτιμος. Ενώ ζητά από το Μαρινάκι δύο παίχτες κιόλας, όχι έναν. Επιμένει δηλαδή για αριστερό back και καθαρό αιμοδεκάρι. Διότι τον Ολιβέρα, λέει, δεν τον εμπιστεύεται. Εντάξει, αυτός παίζει και 8 και 10, αλλά εντάξει, θα τον δούμε. Το ξέρουμε βέβαια, αλλά είπαμε. Είναι καθαρά για το στυλ του Μεντιλίμπαρ, Κατά τα άλλα, καλώς, λέει, ξεσκαρτάρισε την ομάδα, ο Μαρινάκης, μαζί με το Μεντιλίμπαρ και αυτούς, Κοβάσεβιτς. Και μετά, λέει, να διώχναμε τον Μπιανκόν και να φέρναμε έναν παίχτη τον οποίο δεν τον ξέρω εγώ. Ζησκράβα, δεν ξέρω να το γράφει σωστά. Και δεν μου έρχεται ο παίχτης. Με 2 εκατομμύρια λέει, μάλιστα. Επόμενο σχόλιο. Γκότσης Κωνσταντίνος. Πόσο δίκιο λέει έχω. Καλά τα λέω. Σωστότατος λέω πως πάντα να συνεχίσω έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ. Ποιο? Το ότι θα συνεχίσω έτσι. Δεν αλλάζω με τίποτα. Έχω πάγιες θέσεις και δεν πουλιέμαι.
όπως όλοι μα όλοι οι υπόλοιποι που ακούμε δημόσια. Κατά τα άλλα, λέει, για τα 100 μας χρόνια πρέπει να σηκώσουμε πρωτάθλημα και κύπελο, είναι το λιγότερο, έτσι. Χρήστο Σταφ, για τρίτο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα πάει πολύ, θα έχουμε μεγάλη γκρίνια, έτσι, ακριβώς. Άρα γι' αυτό θα πρέπει φέτος οπωσδήποτε να το σηκώσουμε. Μετά ο Κώστας ο ΕΣ, με συγχαίρει για την εκπομπή, ευχαριστώ. Αλλά διαφωνεί μαζί μου, δηλαδή θεωρεί το Μεντιλίμπαρ κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών, ντε και καλά επειδή σήκωσε το ευρωπαϊκό και μόνο. Και λέει, εφόσον κιόλας μας ρίξει β' εθνική, τον συγχωρεί. Τον θέλει με δεκαετές συμβόλαιο. Μάλιστα. Βλέπεις, είναι καλό να διαφωνούμε πολλές φορές, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά εφόσον ο άλλος είναι σεβαστικός και μιλάει ωραία όπως και εγώ, όλα καλά. Το μήνυμά του, το σχόλιο του, πώς το λένε, το δέχομαι, περνάει. Εμφανίζεται. Αν όμως κάνει κήρυγμα, είναι ξερόλας ο άλλος ή έχει ύφος, το γραπτό, εκτός από βρισιές, ή λέει τη λέξη ρε σε μένα, ξέρω εγώ ρε φίλε, ρε άρι, ρε μάγκα, ρε, αυτό δεν το σηκώνω, εντάξει, έχω και εγώ την παραξενιά μου. Είμαι και εγώ ιδιόρυθμος. Πώς λέγανε τον Αλέφαντο ιδιόρυθμο τεχνικό, έτσι μπράβο. Καλός, ευγενικός, έτσι. Φιλότιμο όλα, αλλά έτσι και μου μιλήσεις άσχημα, την πάτησες. Να απαντήσω στο τελευταίο το σχόλιο, κοίτα, γιατί λέει για αχαριστία μετά. Δεν υπάρχει αυτό που λες, απλά είπα το εξής, εφόσον αποτύχει, προφανώς και τον εδιώχνεις. Και εγώ προσωπικά δεν δέχομαι Ολυμπιακός να πέσει β' κατηγορία, δεν το δέχομαι. Όποιος προπονητής ή πρόεδρος το καταφέρει αυτό, το κατορθώσει, εντός αγωγικών το λέω, γιατί κατόρθωμα θα ήταν, να πάει στον αγύριστο, στα τσακίδια, είτε λέγεται Μαρινάκης είτε Μεντιλίμπαρ, όπως διάολας λέγεται. Δεν κατάλαβα, θα δεχτώ εγώ τέτοιο πράγμα? Ούτε καν. Αλλά είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του, το βλέπει αλλιώς και προχωράμε. Καλά να είμαστε, όσες και όσοι δηλαδή είμαστε μεσόαστας φρένας. Καλοπροαίρετες, καλοπροαίρετοι. Οι υπόλοιποι, τίποτα. Καμία ευχή, αντιθέτως. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Τα υπόλοιπα, κλασικά αύριο το απόγευμα 6 με 7, ώρα Ελλάδος. Εφόσον γουστάραμε, like. Εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι πατάμε, εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, ώστε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφιλο κερδός, εδώ, δυναμικός. Ευχαριστώ για όλα και επίσης, super chats, members, τα μέλη τα χρειαζόμαστε, με ένα ποσό της πλάκας ανά μήνα, ενισχύει στη φάση για να έχει ζωή η εκπομπή, αλλά και για να βελτιώνεται από πλευράς ποιότητας. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός.